Μου ήρθετε. Σας στέλνω στον Αλέξανδρο Λιζάρδο. Και από εκεί, κάτσε να δω το πλάνο, και από εκεί στην Ελίνα Κοντανίδου. Τέλεια. Ελίνα, πες μου λοιπόν τι κάνει η Δήμος Αθηναίων για τα Δέσποτα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, ναι, είναι μια φανταστική καινούρια δράση που ξεκίνησαν. Θα συνδεθούμε τώρα με την κυρία Σεραφίνα Αβραμίδου, η οποία είναι εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων και υπεύθυνη για τα ζωάκια, να μας μιλήσει για έναν χώρο όπου προσωμιώνεται ουσιαστικά ένα σαλόνι ενός σπιτιού, έτσι δεν είναι, καλά δεν τα λέω, κυρία Αβραμίδου, για να εξοικειωθούν τα ζωάκια με τις συνθήκες μέσα στο σπίτι. Ναι, ακριβώς. Φτιάχνουμε στο καταφύγιο που έχουμε στο Δήμο Αθηναίων ένα χώρο που θα είναι προσωμείωση δωματίου, ούτως ώστε τα ζωάκια μας που είναι από το δρόμο να εξοικειώνονται με το περιβάλλον του σπιτιού και να είναι έτοιμα όταν θα υιοθετηθούν, να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα όταν θα πάνε στο καινούργιο του σπίτι. Μάλιστα. Πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή. Έχουμε με τα δέσποτα, πώς είναι αυτή την περίοδο τα πράγματα με την πανδημία. Το λέω και για τη σύντησή τους, γιατί όταν δεν κυκλοφορεί πολύ ο κόσμος, θα έχουν και αυτά δυσκολία. Ευτυχώς στην Αθήνα, στο δρόμο δεν έχουμε αδέσποτους σκύλους. Είναι πάρα πολύ λίγοι, οι οποίοι φροντίζονται χρόνια πολλά από τους εθελοντές. Το μεγαλύτερο θέμα είναι οι αδέσποτες γάτες, που είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν όμως πολλοί εθελοντές, τους οποίους βοηθάμε και εμείς, δίνοντας τροφές, αλλά και εκείνοι από μόνοι τους. Υπάρχουν και ειδικές βεβαιώσεις μετακίνησης για να μπορούν να τα σιτίζουν χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα. Α, ωραία. Έχουμε βάλει και τα ίστρες, οπότε νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει το θέμα. Έχετε και αύξηση στις υιοθεσίες, διαβάζω, καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, το οποίο βεβαίως είναι πολύ ευχάριστο και πολύ ελπιδοφόρο. Ναι, έχουμε αρκετή αύξηση και το καλό είναι ότι τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε και καθόλου επιστροφές. Δηλαδή, το πρώτο lockdown, πολλοί δήμοι, όχι τόσο πολλοί εμείς, αντιμετώπισαν κάποια τέτοια προβλήματα με επιστροφές. Κάποιοι πήραν τα ζώα μόνο και μόνο για να βγαίνουν βόλτα και μετά τα επέστρεψαν πίσω ή τα άφησαν στον δρόμο. Εμείς ευτυχώς δεν είχαμε τέτοια θέματα. Υπέροχα. Άρα σημαίνει ότι προχωράμε ως κοινωνία, γίνομαστε καλύτεροι άνθρωποι, άρα όλα πάνε κατευχήν εν τέλει σε κάποια στιγμή. Σίγουρα η συμπεριφορά μας προς τα ζώα δείχνει πάρα πολλά πράγματα για το ποιοι είμαστε. Έτσι. Και σαν άνθρωποι και σαν δήμος και σαν πολιτεία. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αβραμίδου. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Υπάρχει ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ, Άγνωστοι Αθηναίοι, το οποίο μας δείχνει τα δέσποτα της Αθήνας. Είχαμε κάνει και μια παρουσίαση του ντοκιμαντέρ και νομίζω σε λίγο καιρό θα υπάρχει και διαθέσιμο σε κάποια πλατφόρμα. Οπότε το κοινό το οποίο θέλει να δει τους Άγνωστους Αθηναίους, όσο είμαστε στο lockdown και δεν μπορεί να βγει έξω και να τους περιποιηθεί όπως θέλει, αν και μας είπε ήδη. Μας είπαν ήδη το ότι μπορεί να πάει κάποιος με ειδικό κωδικό και να βοηθήσει τη σύντηση των ζώων, να πάρει μια γεύση από αυτά τα υπέροχα πλάσματα που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας και έχουν φτιαχτεί για να βρίσκονται πιο κοντά σε εμάς και εμείς πιο κοντά σε αυτά. Τώρα θέλω να με οδηγήσεις στο Fleabag. Θέλει να σε ταξιδέψω εκεί πέρα. Εκεί ναι, πήγαινε με. Είδες ότι είμαι μια γυναίκα γεμάτη εκπλήξεις. Αυτό ισχύει, αυτό ισχύει. Όπως και η πρωταγωνίστρια της σειράς είναι μια γυναίκα γεμάτη εκπλήξεις, με τον υπέροχο κινησμό της, με μια καθαρότητα, χωρίς καμία φοβία να εκθέσει τα πραγματικά της προβλήματα, τις σεξουαλικές της ανησυχίες, τα ταμπού της. Ας το δούμε και ας επανέλθουμε. Are you a cool person? Oh, I'm a pretty normal person. A normal person? Yeah, a normal person. What makes you a normal person? Well, I don't believe in God. Απόλυτα αυτοσαρκαστική, ομοία αλήθεια, έτοιμη να μας ευνηδιάσει από μια ηρωίδα πονεμένη που δεν φοβάται να μιλήσει για τις ντροπιαστικές επιλογές με όρους Woody Allen, κοιτώντας τους θεατές κυριολεκτικά στα μάτια, διακόπτοντας τον όποιο διάλογο με τους συμπροταγωνιστές της. To love. It's not perfect. She's a little bit messed up, and I feel like that's a relief that people relate to that because I certainly can. And I think probably because she's funny as well, and that she tries to hide her pain because I think again I think a lot of us do that most of the time. Η ηρωίδα χωρίς όνομα της σειράς Fleabag δεν μυρμυρίζει τη δυστυχία της. Ορθά δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της και περήφανη, με πολύ χιούμορ, αντιμετωπίζει τον σκοτεινό εαυτό της, προϊόν του κόσμου που μεγάλωσε και αποφάσισε να μην αλλάξει. I think in season one she was quite a hunted character. I think she was running away from her guilt and her own kind of her secret. And by the end of the first one, the audience find out her secret. So the new series had to be how you deal with
the fallout of that and how she grows from that play. This is a rehearsal of Fleabag, the play. And what's the significance of this theatre that we're in right now? This is the very same space I ever did the first preview of Fleabag. And what's the most memorable theatrical moment that you've had in this theatre? In quite an early performance, I was performing right here, and there was a girl sat in the front row who laughed so hard at a joke that her boob came out. Ποτισμένη στην αλήθεια, δεν πνίγεται με την κοινική τροφή της, αλλά ανθίζει μέσα από τη φεμινιστική της γραφή, το σπάσιμο του τέταρτου τοίχου, χωρίς κραυγές και οδύνες, αλλά με τα πιο ηχηρά γέλια. Αυτά που φέρνουν δάκρυα στα μάτια, ως την πιο αποκρουστική αλήθεια που όλοι μας έχουμε αγκαλιάσει κάποια βραδιά, που ο πόνος ξάπλωσε στην καινή κρύα θέση του διπλού μας κρεβατιού. Καλά, καταπληκτικό φινάλε. Ταυτιζόμαστε όλοι, όλοι κάποια στιγμή το έχουμε νιώσει. Να φύγει, να μην ξαναπάει, να μην ξαναέρθει ποτέ. Πάντα είμαστε ζεστοί και αγκαλιασμένοι, τουλάχιστον με εμάς και με την αλήθεια μας. Ή ας το ζούμε όπως η ηρωίδα, αν έχουμε αυτά τα κότσια. Ωραία. Στη γενναιότητα λοιπόν. Σας γλυκοφιλούμε και σας περιμένουμε αύριο στις 4.